Χρυσή θεωρείται η συμφωνία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και του Ομίλου Εταιριών Αλμπαντάκη, η οποία έρχεται να δημιουργήσει στο εξής νέα δεδομένα στην αγορά του τυποποιημένου ελαιολάδου της Κρήτης, δίνοντας νέα όθηση στο προϊόν προς όφελος κυρίως των ίδιων των παραγωγών. Το βράδυ της Τρίτης, η διοίκηση της ΕΑΣΥ έδωσε το πράσινο φως για συνένωση δυνάμεων με τις δυνάμεις του παγκοσμίως γνωστού τυποποιητή Μιχάλη Αλμπαντάκη, ο οποίος προχωρά στη δημιουργία νέας εταιρείας με την Ένωση Ηρακλείου, εντάσσοντας στο δυναμικό του τώρα και το τυποποιητήριο ελαιολάδου της ΕΑΣΥ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Μια κίνηση η οποία θα συμβάλλει μέσα και από τα δικά του δίκτυα πωλήσεων για τις εξαγωγές των συνεταιριστικών ελαιολάδων Κνωσός, Κονάκι και άλλων σημάτων που ανήκουν στη συνεταιριστική οργάνωση. Είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο στον τόπο μας. Το εργαλείο που λέγεται Μονάδα Εφιάλωσης Ελαιολάδου είναι της Ένωσης Ηρακλείου. Αυτά τα δύο θα τα παντρέψουμε προς όφελος και των δύο. Και του κυρίου Αλμπατάκη, της Ένωσης Ηρακλείου, αλλά κυρίως των παραγωγών μας. Μάλιστα, με τη νέα ελαιοκομική περίοδο, το νέο επιχειρηματικό σχήμα στην αγορά του ελαιολάδου θα αρχίσει να παρουσιάζει προς τους παραγωγούς συγκεκριμένες παροχές και λίγο αργότερα η ΕΑΣΥ θα δώσει και την κάρτα αγρότη, μέσω της οποίας θα απολαμβάνουν καλύτερες τιμές στις πωλήσεις τους και εκπτώσεις στις αγορές τους οι παραγωγοί. Είμαι πολύ χαρούμενος και μπορώ να πω και ικανοποιημένος, γιατί είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα ότι θα είναι θετικότατο. Άρα η επωνυμία του τυποποιημένου λαδιού της Ένωσης θα κυκλοφορήσει. Η επωνυμία, η εταιρεία η οποία ονομάζεται και θα παραμείνει Ένωση Ηρακλείου, όλα γίνονται για το σήμα το Κνωσός, το οποίο φαίνεται να ανοίγει τώρα στην πραγματικότητα τα φτερά του για όλη την παγκόσμια αγορά. Λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Σε συνέντευξη που θα δώσουμε και εγώ και ο Αλμπατάκης, ο Μιχάλης,